Γιατί εγώ. Ανοίξτε την πόρτα, το απαιτώ. Είμαι ο Δήμαρχος, θα κάνω ό,τι σας προτείνω. Ανοίξτε την πόρτα, είπα, ανοίξτε την πόρτα. Σας μιλάει ο Δήμαρχος, ανοίξτε. Λάρκιν, βλέπω πως είσαι μέσα. Τι προσπαθείς να κάνεις? Είναι εξαγριωμένη. Πολύ κακό. Χαθήκαμε. Λοιπόν, πραγματικά τώρα αυτό είναι εκτός ελέγχου εξαιτίας μερικών φαρσών. Αλλά δεν τις έκανα εγώ. Καλά, εντάξει, έκανα μερικές εγώ, αλλά δεν το ήθελα. Βασικά το ήθελα δηλαδή, αλλά... Αχ, είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι Σάββατο και γιορτάζουμε την ημέρα ίδρυσης Τριστ Κάκλ. Πάντα κάτι γίνεται σε αυτή την πόλη. Η γιορτή αυτή γίνεται για να γιορτάσουμε την υπέροχη πόλη όπου όλοι μας ζούμε. Και για την περίσταση αυτή και για να γραφτεί στην ιστορία αυτή η μέρα, έχουμε ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για τους κατοίκους του East Cackle. Οι Βρυξέλλες έχουν ένα μοναδικό άγαλμα με περίεργο κοστούμι. Γεγονός που έφερε διεθνή αναγνώριση στην πόλη αυτή. Λοιπόν, η δική μας πόλη τώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο θηρία. Διάλεξα μια φόρμα ενός φίλου μας που αντιπροσωπεύει το άγριο, ξύλινο και απικιακό μέλλον της πόλης μας. Ορίστε! Δεν μπορούσα να τη στάθω! Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη φάρσα που έκανες ποτέ. Ποιος είναι αυτός? Είμαι εγώ! Ποιος το έκανε αυτό το έκτρομα? Εγώ το έκανα! Μπράβο, πολύ! Είσαι πολύ καλός, πολύ έξυπνος, παιδί μου! Πώς το κάνεις αυτό, μπράβο! Πολύ ωραία ιδέα! Ευχαριστώ! Είστε πολύ ευγενικοί! Σε πέρασα πραγματικά τώρα αυτό μου αυτή τη φορά! Τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω μου! Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ! Συνεχίστε, παρακαλώ! Συνεχίστε! Σε συγχαινόμαστε, Λάρκιν, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν πολύ καλή η φάρσα σου. Ευχαριστώ, παιδιά, και εγώ σας συγχαίνομαι τελείως. Αλλά μου αρέσει όταν αναγνωρίζετε το ταλέντο μου. Και εγώ σε βοήθησα, ξέρεις. Εγώ έραψα τη φούστα για το άγαλμα. Με έχεις εντυπωσιάσει, μικρέ. Τι μας λες? Πρέπει να το παραδεχτώ, αδελφούλη μου. Αυτή τη φορά γελάσαμε με την καρδιά μας. Λάρκιν! Ανεβαίνει πολύ το εγώ σου με τόσους επένους, έτσι, Ντάνι. Αυτή η φάρσα μπορεί να μην είναι και η καλύτερη μου, αλλά σίγουρα έχει ένα υψηλό επίπεδο. Έλα, Ντάνι, γεια σου. Έχουμε κι άλλες δουλειές να κάνουμε. Άντι, πρέπει να με βοηθήσεις, πρέπει. Α, Μουστ, τι τρέχει πάλι? Γίνεται πανικό στην πιτσαρία. Όλοι παραγγέλνουν πίτσες στο East Cackle. Έχουμε καινούργιο μάγειρα στην κουζίνα και ο άλλος οδηγός αρρώστησε. Μπορείς να με βοηθήσεις τις παραδόσεις, σε παρακαλώ? Κανένα πρόβλημα, Μους. Πάω να πάρω τα πατίνια μου. Σε ευχαριστώ, φίλε. Με σώζεις. Έλα, δες μέσα. Αλλά όχι άλλες φάρσες. Εντάξει, δουλειά τώρα. Ηρέμησε, Μους. Μην ανησυχείς. Φίλος είσαι. Έρχεσαι, Ντάνι. Θα χαρώ να βοηθήσω, Μους. Με έναν όρο. Θα φάμε δωρεάν πίτσα. Λοιπόν, θα ρωτήσω το αφεντικό μου. Ελάτε, πρέπει να βιαστούμε. Όση πίτσα θέλουμε, καλή ιδέα, Ντάνι. Κόβει το μυαλό μου, ξέρεις. Όση πίτσα θέλετε, τι είναι αυτά που λέτε? Λέμε να ξεχάσουμε την ιδέα μας να δουλέψουμε εδώ. Πώς? Πίτσα, Νίνο, τι θέλετε, παρακαλώ? Ναι, οικογενειακού μεγέθους με ατζούγιες και ιταλική σάλτσα. Ωραία. Τη διεύθυνσή σας. Και εσύ, πώς θα βοηθήσεις εσύ? Έχω όχημα, θα κάνω διανομές. Εντάξει. Τέλεια. Σύμφωνη. Εσύ. Ωραίο πιάσιμο.
Θα φάτε όσοι πίτσα θέλετε στο τέλος της βάρδιας. Τώρα γρήγορα, πιάστε δουλειά. Έλα εσύ μαζί μου, μικρέ. Με λένε Ντάνι. Εγώ προτιμώ το μικρό. Εντάξει, λοιπόν. Τι προσπαθείς να κάνεις, να με απολύσουν? Συγγνώμη, ήταν ατύχημα. Συγγνώμη. Αστεία, για κανείς το γάβρε. Όχι εγώ. Φυγιά, θα μετανιώσεις, εδώ είναι η κουζίνα μου, ε. Τα φιλοδωρήματα που παίρνεις τα μοιραζόμαστε. Τέλεια. Πάω να φέρω σακούλες από το αμάξι. Ο μάγειρας βάζει την πίτα στο κουτί. Μετά εσύ. Το κλείνω και βάζω μέσα τα μπελίτσα. Κατάλαβα. Μικρέ, είσαι μεγάλο ταλέντο. Φέρε τώρα όλες τις έτοιμες πίτσες και μετά θα στείλουμε τα γόρια να τις πάνε. Άντι, θα ήταν σκληρό και πολύ άδικο αν εσύ πήγαινες την πίτσα στην οικογένεια Λίτς. Δώσ' την στο μους. Η άλλη είναι για τους γονείς σου. Α, ελπίζω να μην έχεις καρφιστεί κάποια καινούργια φάρσα, Άντι, παιδί μου. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Σήμερα. Μήπως ξεχάσαμε κάτι, κυρία? Για να δούμε πόσα μπορώ να βγάλω ακόμα. Μήπως κρύωσες, Άντι? Άρχισες πολύ. Έχουμε πολλή δουλειά. Ο άλλος οδηγός αρρώστησε και έχουμε καινούριο μάγειρα. Πήρα τον Άντι και τον Ντάνι να με βοηθήσουν. Α, την επόμενη φορά στείλε τον Λάρκιν στη μεταφορά, φίλε. Ναι, για να φάμε και να ρευτούμε μπροστά του γιατί συχαίνεται. Μα τι στην ευχή συμβαίνει εδώ πέρα? Για κοίτα εδώ, γυναίκα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Κέι! Απολάστικο! Εξτράφει τελείως. Τι? Όχι! Όχι, και πικάντικη! Απίστευτο! Τι λέει απίστευτο? Συγγνώμη, έγινε λάθος. Σας στέλνω μια δωρεάν πίτσα αμέσως τώρα. Να. Όταν γυρίσουν πίσω αυτοί οι δύο... Εσύ! Τι νομίζεις πως κάνεις? Καυτές πίτσες, λαστιχένια ζύμη, τι νομίζεις ότι κάνεις εδώ? Για ποιο πράγμα μιλάτε? Ελίτ, όταν δεν τρώνε καυτές πίτσες, κυνηγάνε το λάστιχο μέσα στο σπίτι. Μακάρι να ήμουν εκεί κοντά να το έβλεπα αυτό. Έλα, ας γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Νόμιζα πως είπες ότι δεν θα έκανες άλλες φάρσες. Μα δεν έκανα. Δεν έχεις πρόβλημα με το Λίτς και το Λίκ? Ναι, έχω, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπόσχομαι πως δεν θα κάνω τίποτα. Αν και η λαστιχένια σπίτσες ήταν πολύ καλή ιδέα. Έλα, ξέρεις τον Λίτς και το Λίκ. Μάλλον προσπαθούν να πάρουν δωρεάν πίτσες, κάνοντας παράπονα για την προηγούμενη. Αυτή είναι για την κυρία Γουίμπλς. Και την άλλη την πάει στον κύριο Ντερόσα. Αχ, κακό αυτό. Πίτσα για το διευθυντή του σχολείου. Μα καλά, τρώνε και οι καθηγητές πίτσα. Τι να τιμάσαι, μους. Τέρματα άνοστα αστεία. Ο Ντερόσα τόσο μεγάλο φιλοδόρημα. Τι του έκανες, το έβαψες στο σπίτι του? Μάλλον του άρεσε το στυλ μου. Λοιπόν, χαίρομαι που αποφάσισες να το πάρεις στα σοβαρά.
Πρόσεχε! Αυτό είναι το κέρδος μου στο πάτωμα! Αυτή σε φταίγε! Θα το καθαρίσω! Αυτή θα είναι η δωρεάν πίτσα που θα φας μετά τη δουλειά! Μους, αυτή χωρίς διευθύνση πηγαίνει στον αστυνόμο. Είναι στο περιπολικό του, στην 5η λεωφόρο. Και Άντι, αυτή πηγαίνει στον κύριο Χάτσινς. Ευχαριστώ, Μους. Πεινούσα τόσο πολύ. Ελπίζω να είναι ζεστή, γιατί δεν θα πληρώσω. Τίποτα χειρότερο από μια κρύα πίτσα. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Η πίτσα σας είναι καυτή. Τάικα! Ωραία! Μα παπά, είναι στα πόδια μου! Πού είναι ο υπεύθυνος εδώ? Ωραίο χώμα σάλτσα! Πλάκα θα έχει αυτό το πιάτο! Τι συμβαίνει? Τι έκανε πάλι ο Μους? Κάποιο κόλπο έκανε πάλι αυτός! Η πίτσα έπεσε στα μπούτια του γιού μου. Ναι, και στο παντελόνι μου. Εγώ δεν έκανα κάτι. Έφυγε το κάτω μέρος του κουτιού. Έχει συμβεί κι άλλες φορές αυτό. Ορίστε. Κερασμένο. Συγγνώμη, κύριε. Αν ακούσω κάτι περίεργο, αυτό το μέρος θα κλείσει. Εντάξει, είμαστε σύμφωνοι. Η κυρία Κουίμπλης τηλεφώνησε όσο έλειπες. Της πονάει το στομάχι της από την πίτσα μου. Είναι αδύνατον. Μα... Και τώρα η αστυνομία με απειλεί ότι θα με κλείσει. Αρχίζω να εκνευρίζομαι μαζί σου, Μους. Τι προσπαθείς να κάνεις να με καταστρέψεις. Ώστε κάποιος άλλαξε την πίτσα για χορτοφάγους της κυρίας Γουίμπλης και η πίτσα του αστυνόμου ήταν φάρσα. Είναι αδύνατον, ενώ δεν το έκανα εγώ αυτό, το ορκίζομαι. Τότε πώς γίνεται να έχουμε αλλάξει εμείς τις πίτσες? Δεν ξέρω, στο λέω, δεν το έκανα εγώ. Ναι, καλά. Σε ευχαριστώ, αλλά θα πηγαίνω μόνος μου από εδώ και πέρα τις πίτσες. Κάτι βρωμάει εδώ, είναι η πρώτη φορά που δεν κάνω φάρσες και κανείς δεν με πιστεύει. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την πόλη. Αν λες εσύ ότι δεν κάνεις τις φάρσες, επιστεύω, συνεργάτη. Αλλά έχω μια μεγάλη απορία. Ποιος τις κάνει? Σίγουρα δεν τις κάνει το αφεντικό. Δεν θα ρίψω κινδύνευε ο ίδιος τη δουλειά του. Για μισό λεπτό. Ο καινούριος μάγειρας είναι δίπλα στις πίτσες και δεν συμπαθεί και πολύ τον Μους. Σίγουρα είχε την ευκαιρία. Ναι, αλλά πώς το αποδεικνύουμε αυτό? Μικρέ, απάντησε εσύ. Κι εσύ. Χρειαζόμαστε και άλλα κουτιά πίτσας. Είναι πίσω. Εδώ παίζεται η επαγγελματική μου τιμή. Πρέπει να αποδείξω την αθωότητά μου. Είδα πως όταν ο μάγειρας κάνει τις πίτσες, το αφεντικό είναι εκεί και παρακολουθεί. Αυτό σημαίνει πως όταν σαμποτάρει τις πίτσες, το κάνει αφού τις βάλει στα κουτιά και αφού ο Ντάνι βάλει πάνω τα καρτελάκια. Επομένως, τα κουτιά ανοίγονται 2 φορές. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό. Όταν ο μάγειρας ανοίξει το κουτί για τη φάρσα του, πάω! Ας κάνουμε μια πρόβα, καλούκα. Τώρα περιμένουμε. Άντι, βοήθα το μάγειρα. Εγώ πρέπει να ετοιμάσω μια σάλτσα σπέσιαλ. Δεν χρειάζομαι βοήθεια, μη κυρούλη. Χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι. Δεν το
πιστεύω. Έκανες φάρσα στο μεγαλύτερο φαρσαδόρο, τον Άντι Λάρκιν. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον τώρα δίνεις τα εύσημα εκεί που πρέπει. Γιατί το έκανες όλο αυτό? Δούλεψα πολύ σκληρά για τη φάρσα της μπαλαρίνας και κανείς δεν μου έδωσε τα εύσημα που μου άξιζαν. Υποθέτω ότι ήθελα να αποδείξω πως δεν είμαι απλά βοηθός. Μη με παρεξηγείς, δεν με πειράζει που παίρνεις εσύ όλα τα εύσημα όταν οι φάρσες πηγαίνουν καλά. Σταματήστε εκεί που είστε. Καθαρίστε αμέσως. Και τώρα, Ντάνι, θα είσαι αυτόνομος φαρσαδόρος. Μα, βασικά χαίρομαι που τελείωσε όλη αυτή η φάρσα με τις πίτσες, γιατί είχε αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου. Απορώ πως λειτουργείς υποπίεση. Γεια σου όμως. Κράτα το για αργότερα, φαρσαδόρε. Έχω δουλειά τώρα να κάνω. Μην ανησυχείς, Άντι. Θα εξηγήσω τα πάντα στο μους, μόλις ηρεμήσει λιγάκι. Ξέρεις, συνεταιράκι, έκανες πολύ καλές φάρσες σήμερα. Ναι, ήταν αρκετά καλές, έτσι. Και αυτές που έχω μέσα σε εκείνα τα κουτιά είναι ακόμα καλύτερες φάρσες. Εννοείς αυτές? Α, τώρα θυμήθηκα. Πρέπει να τις πάμε πίσω, πού πήγαν όλα αυτά τα κουτιά με τις πίτσες? Την πατήσαμε. Τι λες? Ο Μους πήγε όλες τις παραγγελίες. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Τι μέρα, τουλάχιστον το χειρότερο πέρασε τώρα. Εκεί είναι! Να, αυτός ο βλάκας που μας κορόιδεψε! Σταμάτα εσύ, σταμάτα, διαλαγητή μου! Τελειώσαμε για σήμερα. Αγόρια, και ορίστε η πίτσα σας. Έρχονται! Έρχονται! Είναι τρελοί! Έρχονται! Σας προειδοποίησα. Τώρα έχετε μεγάλο πρόβλημα αν σας πιάσω στα χέρια μου. Μους, σου είπα να σταματήσεις τα κόλπα. Γιατί μου σπαράζεις την καρδιά? Είπαν κάτι περίεργο για τη σάλτσα. Γιατί σε μένα? Γιατί σε μένα? Είναι εξαγριωμένη. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Χαθήκαμε. Εδώ δεν ήμασταν, παιδιά. Είδατε τι εννοώ όταν είπα ότι τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Και αν δεν κάνω κάτι... Πρέπει να το διορθώσω αυτό. Διόρθωση. Εγώ πρέπει να το φτιάξω. Σε τίποτα δεν φταίει ο Μους. Εγώ φταίω. Εγώ έκανα όλες τις φάρσες. Εμείς φταίμε. Αλλά μην ανησυχείτε. Θα τα διορθώσουμε όλα. Ντάνι, πάρε τις πίτσες. Τρελαθήκατε. Δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Κι όμως πρέπει. Πρέπει να είμαι στο σπίτι στις 10. Τι είναι αυτά που κάνεις? Έχετε τρελαθεί! Θα σας κάνω μήνυση! Κοιτάξτε τώρα πώς θα σωθούμε. Καλώς ήρθατε όλοι! Καλώς ήρθατε! Η Πιτσανίνο θέλει να σας ευχηθεί χαρούμενη βδομάδα! Χαιρόμαστε που το διαφημιστικό μας κόλπο είχε τέτοια επιτυχία. Το αφεντικό θέλει να κάνει κάτι σημαντικό για να ευχαριστήσει όλους τους πελάτες του. Γι' αυτό διοργανώνει ένα γεύμα με όση πίτσα μπορεί να φάει ο καθένας για όσους έλαβαν λάθος πίτσες και έκαναν τον κόπο να έρθουν μέχρι εδώ. Και η Πιτσανίνο πληρώνει το καθαριστήριο. Πολύ ωραία, δέχομαι εδώ, δεν μπράβο. Πάει το κέρδος όλου του μήνα. Τι κάναμε! Από μένα για σας, μάγκες. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Είστε πρώτοι, πολύ πρώτοι. Για μας, λέει. Α, πεινάω. Δεν γίνεται, Άντι. Αυτή η πίτσα είναι πιασμένη. Τι κρύβεις πάλι στο μανίκι, συνεταιράκι? Και
χωρίς άλλες καθυστερήσεις και ελπίζω όχι άλλες φάρσες, με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τη νέα μασκότ του Ιστικάκου! Ποιος το κάνε πάλι αυτό, ποιος! Ποιος άλλος! Μπράβο, μπράβο, Ντάνι! Είσαι μεγάλος φασοφόρος! Ήταν πολύ αστείο! Είστε φοβερή ομάδα, μπράβο! Αυτή είναι η τελευταία σταγόνα! Να θυμάσαι, Ντάνι, ο καλός φαρσαδόρος πρέπει να τρέχει πολύ γρήγορα! Yeah.